Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Σικάμινο Ροπού, σε κοντινή απόσταση από σπίτια. Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν αμέσως μέσω του 112. Ευτυχώς όμως η έγκαιρη παρέμβαση επίγειων και εναέριων μέσων είχε ως αποτέλεσμα γρήγορα η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο. Πύρινες εστίες φωτιάς πλησιάζουν απειλητικά σπίτι στο Σικάμινο Ροπού. Πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροσκάφη πραγματοποιούν αλλεπάλληλες ρήψεις για να ανακόψουν τις φλόγες που καίνε αγροτικές και δασικές εκτάσεις κοντά στον οικισμό. Λόγω των ισχυρών ανέμων και υπό τον κίνδυνο επέκταση φωτιά, στο σημείο μετέβησαν άμεσα 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που έκαναν ρήψεις νερού από αέρος. Με τη φωτιά να μένεται, οι κάτοικοι στο Σικάμινο λαμβάνουν πριν από τις 3 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Δεν ανησυχούμε. Μέσα στο χωριό ήταν. Είναι εδώ, πόσο είναι, ένα χιλιόμετρο είναι. Αλλά εντάξει, είχε πολλή αστυνομία, πολύ πυρασβεστική. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις θα καταφέρουν μέσα σε λιγότερες από 2 ώρες να περιορίσουν τη φωτιά πριν φτάσει στα πρώτα σπίτια. Είναι σε μια περίεργη ώρα που ήταν μεσημεριανή έτσι κι αλλιώς. Ευτυχώς δεν είχαμε πολύ μεγάλες αέριδες. Υπήρχε ένα σπίτι που κινδύνευσε, πήγαν όλα καλά, δεν έχει υποστεί ζημιές. Κατά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, ένας εθελοντής πυροσβέστης της πολιτικής προστασίας του Δήμου Οροπού χρειάστηκε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας της περιοχής μετά από εισπνοή καπνών. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε, κόπηκε σε έγκαιρο σημείο. Σε πολύ έγκυρο σημείο. Αν υπήρχε αναπήδηση και περνούσε το βουνό, η αλήθεια είναι, θα φτάνε προς τους ομίλους όσο που η αλήθεια είναι. Και ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα του πυροσβεστικού σώματος. Στο Σικάμινο βρίσκεται ο Μιχάλης Τεζάρης και ήταν μια επικίνδυνη φωτιά. Γιατί βλέπουμε και πίσω σου πόσο κοντά ήταν τα σπίτια, Μιχάλη. Ήταν 3:20 σία όταν ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας διαπίστωσε την έναρξη της πυρκαγιάς εδώ στο Σικάμινο όπου και βρισκόμαστε. Άμεσα, όπως καταλαβαίνετε, ισχυρές επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή, καθώς όπως πολύ σωστά ανέφερες, αυτό είναι ένα από τα σπίτια, μάλλον το μοναδικό σπίτι που απειλήθηκε όταν οι φλόγες ουσιαστικά το τύλιξαν και χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών εναέριων μέσων κατάφεραν να το σώσουν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, ήταν μια έρπουσα πυρκαγιά η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε, αλλά μέσα σε μια μισή ώρα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο του Γιώργου Πρωτοψάλτη, περιορίστηκε και αντιμετωπίστηκε σε διάρκεια 3 ώρων. Να επισημάνουμε τώρα πως συνολικά στη χώρα μας εκδηλώθηκαν από χθες τις 6 ξημερώματα έως και σήμερα 6, 30 δασικές πυρκαγιές, με την τελευταία να βρίσκεται στη Ρόδο αλλά και στην Λαμία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.